Η ελαιοκομική περίοδο έχει τελειώσει. Είμαστε στο 97% της ελαιοκομικής περίοδου και από τους 40.000 τόνους, οι 37.000 τόνοι είναι κακά λάδια, με εισαγωγικά δηλαδή βιομηχανικά ελαιόλαδα με υψηλές οξύτητες, που η Κρήτη δεν είχε επενδύσει σε αυτά τα λάδια τα προηγούμενα χρόνια. Αν εμφανιστούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα και τη νέα σεζόν, θα έχουμε τα ίδια οδυνηρά δυσάρεστα αποτελέσματα. Αλλά η κατάσταση είναι αντιμετωπίσιμη. Φέτο μας έπιασε εξαπίνης, μπορώ να πω. Γίνανε παραβλέψεις σοβαρές από τους επιστημονικούς φορείς, διότι όταν βλέπαμε αυτά τα φαινόμενα έπρεπε οι αγρότες να έχουν ειδοποιηθεί. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η τιμή πώλησης του ελαιολάδου, η οποία φέτος κατρακύλησε σημαντικά, με συνέπεια να χαθεί κάθε ενδιαφέρον εκ μέρους των καλλιεργητών. Για να δούμε πώς ο παραγωγός θα έχει ένα καλύτερο οικονομικό όφελος, προς όφελος και αυτού, και να τον συμφέρει να μπορεί να έχει όρεξη, να πάει και στο λιόφωτο και να παράξει το ελαιόλαδο που πρέπει να παράξει. Διότι αν δεν υπάρχει όφελος στον παραγωγό, δυστυχώς υπάρχει τελείως απραξία. Το κρητικό λάδι έχει τη φήμη του, έχει τον πολιτισμό του, έχει την ιστορία του, έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θέλουν οι πελάτες, οι καταναλωτές, αρκεί εμείς να κάνουμε μια κοινή προσπάθεια, ομαδική, διότι πλέον αποδείχθηκε ότι οι μεμονωμένες προσπάθειες που κάνει ο κάθε μικρός συνεταιρισμός ή κάθε ένωση δεν αρκούν. Το επόμενο ραντεβού έχει προγραμματιστεί να γίνει στα Χανιά, ενώ με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων θα ξεκινήσει η υλοποίηση των όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί, ώστε να κατοχυρωθεί, όπως είπαν, το κρητικό ελαιόλαδο στο νησί, χωρίς ωστόσο να χαθεί η ταυτότητα της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης στις περιοχές της Κρήτης που την έχουν ήδη εξασφαλίσει.